Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των μέτρων για τη στήριξη και την ενίσχυση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές, θέλω να σας ενημερώσω ότι με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, απλοποιείται η διαδικασία για τη χορήγηση ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπίας φυσικών καταστροφών. Επίσης, από το Υπουργείο Υποδομών ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τη διάθεση του εφάπαξ επιδόματος στους πληγέντες από την πυρκαγιά στα 4 κέντρα που έχουν ανοίξει για αυτό το σκοπό, σε Ραφίνα, Μαραθώνα, Κινέτα και στο Υπουργείο Υποδομών. Η πορεία κατάθεσης των αιτήσεων συνεχίζει το Μαλά και ως τις 4 είχαν υποβληθεί 429 αιτήσεις. Ακόμη, από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή με αριθμό 210-6247.000. Στην οποία μπορούν να καλούν οι πληγέντες και να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν είτε το Υπουργείο Υποδομών, είτε φορολογικά θέματα που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, συνεχίζονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος η υλοτόμηση καμένων δασικών ειδών, καθώς και η αποκομιδή αποβλήτων στην περιοχή που έχει πληγεί από τις φωνικές πυρκαγιές. Ακόμη, το Υπουργείο Εργασίας υπογράφει σήμερα όλες τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των παροχών προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά. Για τα βοηθήματα που δεν θα δοθούν αυτοματοποιημένα, όπως οι ρυθμίσεις φορών και δόσεων, το επίδομα ανεργίας και η εφάπαξ ενίσχυση στους ανέργους, οι δικαιούχοι μπορούν ήδη να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ. Επίσης, επαναλαμβάνουμε ότι οι διπλές συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 20 Αυγούστου. Επιπλέον, ο ΕΦΚΑ έχει ανοίξει ήδη τηλεφωνική γραμμή που εξυπηρετεί σε προτεραιότητα τους πληγέντες στον τηλεφωνικό αριθμό 1555, στον οποίο οι πληγέντες μπορούν να καλούν για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ασφαλιστικές ρυθμίσεις και παροχές. Μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, σύμφωνα με την οποία οφείλουν να πάρθουν άμεσα μέτρα και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των οικιστικών στρεβλώσεων, ώστε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποτελεσματικότερη θωράκιση της χώρας από ενδεχόμενων νέων φυσικών καταστροφών, η σχετική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκληρώνει ένα πλήρες σχέδιο νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλειών, το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης, ιδιαίτερα δε σε δασικές περιοχές και στον Αιγιαλό, καθώς και στις οικιστικές πυκνώσεις. Το σχέδιο αυτό πρόκειται να παρουσιάσει πιθανότατα αύριο ο αρμόδιος υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής υπάρχει λίστα με 2.500 αυθαίρετα σε δασική έκταση, αλλά και 685 αυθαίρετα στον Αιγιαλό, τα οποία σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των κτηματικών και δασικών υπηρεσιών προσδιορίζονται ως προς κατεδάφιση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση, επιταχύνει τη διαδικασία προτεραιοποίησης της σχετικής λίστας. Η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι σαφής. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποφυγή παρόμοιας καταστροφής στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω όμως με ένα σχόλιο που αφορά τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι δεδομένο και έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν η πολιτική σύγκρουση με αφορμή φυσικές καταστροφές να οδηγεί ακόμη και σε υπερβολές. Από αυτό, κανένα κόμμα δεν έχει παραμείνει απρόσβλητο. Ούτε βεβαίως, και πολύ περισσότερο, είναι λογικό να μην γίνεται πολιτικός διάλογος, να μην γίνεται κριτική, να μην γίνεται καταλογισμός ευθυνών, να μην γίνεται ακόμη και σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα αίτια και τους υπευθύνους μιας φυσικής καταστροφής. Έτσι λειτουργεί και έτσι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Η κριτική, λοιπόν, η αποτίμηση και ο πιθανός καταλογισμός της ευθύνης σε όποιον την έχει ή σε όποιον θεωρούμε ότι την έχει, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σήμερα όμως δεν πρόκειται περί αυτού. Η στάση ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αλλά και ορισμένων μέσων ενημέρωσης, δεν μένουν καθόλου σε αυτό. Αντίθετα, έχουν κινήσει μια απίστευτη εκστρατεία προπαγάνδας, συκοφαντίας και παραπλάνησης, με μοναδικό στόχο να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Από τις ψευδείς ειδήσεις, τη διαρκή διαστρέβλωση δηλώσεων υπουργών από στελέχη που είτε ανήκουν είτε σχετίζονται στενά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την αναπαραγωγή τους από τα μέσα. Μέχρι τη δίθεν οργισμένη επιστολή συζύγου συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εμφανίστηκε ψευδός ως θύμα της πυρκαγιάς, και από την καταγγελία ότι δίθεν εθελοντές δασοπυροσβέστες έμειναν νηστικοί κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς,
μέχρι και τις διαρκείς παραπλανητικές ειδήσεις για την ώρα ανέβρεσης των νεκρών, όπως το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, που παρουσίασε την ώρα της εκκίνησης της επιχείρησης διάσωσης και αμπεκλωβισμού ως ώρα ανέβρεσης των πρώτων σωρών, θα μπορούσε κανείς να πολλαπλασιάσει τον σχετικό κατάλογο. Δηλώνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε αυτό το βούρκο. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στα θύματα της πυρκαγιάς. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην μείνει κανένας μόνος του αυτές τις δύσκολες ώρες. Και θα αποτιμήσουμε, όταν έρθει η ώρα, με νυφαλιότητα, επιχειρησιακά και πολιτικά, όσα έγιναν ή δεν έγιναν τις τελευταίες μέρες, χωρίς να επιχειρήσουμε τη συγκάλυψη οποιασδήποτε ευθύνης. Η κριτική προς την κυβέρνηση είναι και θεμητή και αναγκαία. Όμως είναι άλλο η κριτική, άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η επικοινωνιακή τιμωρία.